Θα μπει στη συζήτηση αυτό το πράγμα. Το έχετε όμως ως ενδεχόμενο. Εγώ θεωρώ ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα και δεν θα το κάνουν κιόλας. Να δημιουργήσουν προβλήματα και θα υπάρξουν και θα υπάρξουν και λύσεις. Και ας μην προτρέχει κανένας. Εγώ θέλω όμως να πω το εξής. Είπε ο κ. Βορύδης προηγουμένως ότι περιέγραψε ένα τοπίο και μάλιστα είπε και για τους πολίτες το οποίο πώς περνάνε. Να του θυμίσω δύο πράγματα. Και για εθνική φανέλα μάλιστα. Να του θυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα στην Ευρωβουλή, ευρωβουλευτές αλλά και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας εδώ μιλούσανε και σιγοντάρανε τη σκληρή γραμμή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούσαν να αποδομήσουν ό,τι επιτυχίες έχουν γίνει και υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και μάλιστα ζητούσαν να είναι πιο αυστηροί οι θεσμοί απέναντί μας. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν. Και το δεύτερο, τι λέμε τώρα. Λέμε για, και μας κουνάνε όλοι το δάχτυλο, και δεν μιλάω προσωπικά για τον κύριο Βορύδη, στο σύνολο της Νέας Δημοκρατίας με την πολιτική της, ότι εμείς έχουμε την ευθύνη τα δύο χρόνια αυτά που προσπαθούμε μια καταστροφή. 63 δις φορτώσανε από το 10 έως το 14, κύριε Παπαδάκη, και εμείς έχουμε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια. Και να σας πω και αναλυτικά, αυτό το πράγμα πού το πάμε, ή πού πάει. Εσείς ότι... δεν φορτώσατε όμως ναι, τον κόσμο. Μην μου το λέτε έτσι όμως, γιατί όταν παίρνεις από το 10 έως το 14 με 63 δις, όταν έχεις βάλει το ΔΝΤ μέσα, όταν έχουν γίνει όλα αυτά, όταν είναι κατεστραμμένη η ελληνική οικονομία, ότι φταίμε εμείς. Μα γι' αυτό τους τιμωρήσανε. Προσέξτε τώρα, τους τιμωρήσανε. Τι άλλα κάνουμε όμως εμείς, και είναι, νομίζω το αναγνωρίζετε. Είναι μια συνολική προσπάθεια η οποία δεν στηρίζεται, γιατί όταν προβοκάρετε ή όταν πριονίζετε μέσα στην Ευρώπη από τα επίσημα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να ζητάνε και τα ρέστα ή εν πάση περιπτώσει να νομίζουν ότι με αυτό τον τρόπο θα έχουν ή θα επανέλθουν για να εκπληρώσουν τα συμβόλαια τα οποία είχαν. Και κόσμο... να κάνω και λίγο χιούμορ. Ποια είναι η διαπλοκή? Γιατί τόσες μέρες ο κ. Μητσοτάκης είπε δεν θα ανεχτούμε καμία διαπλοκή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε αυτό που πάει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ έκανε? Θα μας μιλήσουν τώρα για να πούμε αν έχουμε νέα διαπλοκή ή όχι. Γιατί όχι, δεν λέω. Εγώ δεν είπα. Αποτέλεσμα διαπλοκής. Όχι, όχι, εγώ δεν είπα. Κύριε Παπαδάκη, εγώ δεν είπα για διαπλοκή. Εγώ είπα άλλο. Άλλο πράγμα. Να είμαστε σαφείς. Ότι μας μου λέγανε για διαπλοκή. Ποια διαπλοκή ο ΣΥΡΙΖΑ? Ποια διαπλοκή? Και ότι εμείς θα σταματήσουμε. Για το νέο μηδιακό τοπίο. Σήμερα τι λένε, ας πούμε. Τι λένε γι' αυτό? Γιατί εμείς προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να υπάρξει διαμόρφωση και να στηριχθούν και οι εργαζόμενοι, να μην κλείσουν εφημερίδες, να μην κλείσουν μέσα μαζί. Εμπειρία από αυτό. Πάντως με Νέα Δημοκρατία και με Κυριάκο Μητσοτάκη και με αυτά που κάνει πάντως, ο ελληνικός λαός, είναι ο πολιτικός, σύστημα υγείας και απολύτως δημόσιο. Να συμφωνήσετε, είναι ο πολιτικός, είναι ο ιδιωτικός τομέας που είναι ταυτισμένος με ελαστικές σχέσεις εργασίας και με μπλοκάκια. Μάλιστα, και με κάτεργο. Αυτό. Θέλω να